Θα προχωρήσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Θα έχουμε ξαναπήξει στο παρελθόν τον κύριο Τσίκα μέσα από την εκπομπή μας. Να τον καλησπερίσουμε στην Crete TV. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τη συζήτηση από την είδηση των τελευταίων δευτερολέπτων ότι ο πρόεδρος Biden αναμένεται να συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης 24 του μήνα. Ένα πρώτο σχόλιο. Τι σηματοδοτεί, ποιο είναι το μήνυμα που προκύπτει? Κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε την ιστορία να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε μια ιστορία εν το γίγνεσθε. Αυτό θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια μετά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα Δύση, σε εισαγωγικά, αναδιαμορφώνεται σαν έννοια. Μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια, τι υπήρχε? Υπήρχε και μια διάσταση, μια απόσταση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίως επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά είχαμε και αρκετές διαφωνίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν τι καταφέρνει να κάνει αντίθετα με το στόχο που είχε? Και να ενοποιήσει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάνει πια πολλά βήματα προς μια κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα, αλλά να φέρει και πολύ πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Biden έρχεται στην Ευρώπη, ναι, ακριβώς για να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους του ποιο θέλουν να είναι η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη. Και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γι' αυτό. Ποιος θα είναι ο νέος ρόλος συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμερικής, αλλά και ο νέος ρόλος του ΝΑΤΟ, διότι όπως ξέρετε οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, βέβαια, όπου βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τον βασικό ρόλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ουκρανικό. Βρισκόμαστε στην τέταρτη-πέμπτη διαπραγμάτευση. Δεν έχουν καταλήξει κάπου οι δύο πλευρές. Η δική σας εκτίμηση, θα καταλήξουν κάπου από τη στιγμή που σε θέματα ουσίας δεν υπάρχει καμία συμφωνία και δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Συμφωνούνε στο πώς θα μεταφερθούν οι άμαχοι, πού θα μεταφερθούν, αναφορικά με την επιστροφή των νεκρών, των Ρώσων νεκρών στη Ρωσία. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτή είναι η σωστή περιγραφή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επί της ουσίας διαπραγματεύσεις δεν γίνονται. Γίνονται για ανθρωπιστικά ζητήματα, εχμαλώτων, η μεταφορά νεκρών στρατιωτών από τη Ρωσία, από την Ουκρανία στη Ρωσία, ανθρωπιστικοί διάδρομοι, άμαχοι, πρόσφυγες κλπ. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει κατάληξη, διότι ο Πούτιν ουσιαστικά αυτό που ζητάει είναι μια ανεφόρον παράδοση της Ουκρανίας, μια πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι καμία εκλεγμένη, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, όπως είναι αυτή της Ουκρανίας, δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή της σε τέτοιο πράγμα. Και επίσης, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν, εάν δεν κατακτήσει ορισμένους από τους που ο ίδιος θεωρεί στόχους, αν δεν έχει το πάνω χέρι στο έδαφος, θα πάει σε διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών και το Κίεβο. Διαπραγματεύσεις να έχει το πάνω χέρι. Μεταξύ αυτών. Το Κίεβο, κοιτάξτε. Ναι. Θα ήθελε να ελέγξει το Κίεβο. Δεν ξέρω αν θέλει να το καταλάβει πλήρως ή να το περισφίξει για να του δημιουργήσει μια ασφυξία. Το Κίεβο, ο στόχος του Κίεβου είναι πολιτικός, δεν είναι κυρίως στρατιωτικός. Ο στόχος του Κίεβου είναι για να μπορεί είτε να εκτοπίσει τη σημερινή κυβέρνηση και να εγκατασταθεί άλλη κυβέρνηση, ναι, φιλική προς την Μόσχα, είτε δια της πίεσης να υποχρεώσει την υπάρχουσα κυβέρνηση να υπογράψει τη συνθηκολόγηση. Οπότε επιδιώκει να επιβάλλει κάποια τετελεσμένα. Ακριβώς. Θέλει να επιβάλλει κάποια τετελεσμένα και μετά να πάει όχι κυρίως προς την Ουκρανία. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάνω στην Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι περιφρονεί και τους Ευρωπαίους. Κυρίως στην Αμερική, και να τους πει κοιτάξτε, θα μου αναγνωρίσετε πρώτα αυτά τα τετελεσμένα, ναι, και μετά για να μην κάνω κάτι άλλο παρεμφερές. Βλέπε επίθεση στη Μολδαβία, βλέπε επίθεση στη Γεωργία, στις οποίες ήδη υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια κατοχικές ζώνες όπου υπάρχει ρωσικό στρατός σε ορισμένες περιοχές. Στη Μολδαβία είναι η Υπερδνηστερία, στη Γεωργία είναι η Νότια Οσετία και η Αμχαζία. Για να μην κάνω λοιπόν νέα επίθεση, θα μου αναγνωρίσετε γύρω από τη Ρωσία, στις ανεξάρτητες χώρες που παλιά ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση ή παλιά στην Τσαρική Ρωσία, ότι αυτές οι χώρες θα είναι χώρες περιορισμένης κυριαρχίας. Δηλαδή, ο διεθνής τους προσανατολισμός, σε ποιες συμμαχίες θα ανήκουν, σε ποιους διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς θα είναι μέλη, θα πρέπει πρώτα να παίρνει την έγκριση
της Μόσχας. Και ίσως να υπάρχει και κανένα εσωτερικό καθεστώς σε αυτές τις χώρες που να ακούει ή να υπακούει τη Μόσχα. Αναφορικά τώρα με τη στάση της Ουκρανίας, ένα σχόλιο και πού θα μπορούσε να επέλθει συμφωνία, σε ποια ζητήματα οι Ουκρανοί που μπορούν να συμφωνήσουν από αυτούς τους παραλογισμούς του Πούτιν. Κοιτάξτε, ένα πεδίο ίσως, έτσι, ένα πεδίο ίσως θα ήταν το θέμα της, αυτό που λέγεται από ουδετερότητα της Ουκρανίας. Η δήλωση Ζελένσκι, σας διακόπτω, συγγνώμη, η δήλωση Ζελένσκι ότι είναι δύσκολος ο δρόμος να μπούμε στο ΝΑΤΟ, δεν είναι ρεαλιστικό το σενάριο, είναι ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης. Νομίζω ότι προετοιμάζει την κοινή του γνώμη ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βήμα συμβιβασμού με τη Ρωσία. Έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολλά χρόνια το ΝΑΤΟ δεν συζητούσε σοβαρά να μπει η Ουκρανία. Αυτό ήταν ένα πρόσημα που χρησιμοποιούσε ο Πούτιν. Εξάλλου και ο Μακρόν της Γαλλίας και ο Σόλτς της Γερμανίας του είχαν πει, του έχουν δώσει εγγυήσεις ότι εμείς δεν θα δεχθούμε να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Γιατί το λέει αυτό, κυρία Παναγιωτόπουλε, για να το καταλάβουν όσοι μας ακούν. Το ΝΑΤΟ έχει πολλά μέλη, έχει καμιά 30 χώρες μέλη. Για να μπει μια χώρα καινούρια πρέπει να έχει ομοφωνία των κρατών μελών. Σωστά. Μία να αρνηθεί μπορεί να βάλει βέτο. Βέβαια. Που είχαν δώσει αυτές. Άρα τι λέει ο Ζελένσκι. Λέει, κοιτάξτε, τι λέει στο λαό του. Λέει, κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας δεχθεί. Άρα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο κάποιου τύπου συζήτησης, μιας κάποιου τύπου ουδετερότητας της Ουκρανίας, ίσως και με μια συμφωνία τι είδους οπλικά συστήματα, εξοπλισμοί θα μπορούσαν ή δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στο έδαφος της Ουκρανίας. Αναφερθήκαμε στην πλευρά της Ουκρανίας, να επανέλθουμε στην πλευρά της Ρωσίας. Τι έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα? Υπιότερους χαρακτηρισμούς προς τον Ουκρανό πρόεδρο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ας πούμε, δεν ακούμε αυτά τα αποναζιστικοποίηση. Ακριβώς. Θυμόσαστε παλιά τον Ουκρανό πρόεδρο, τον έλεγε ναρκωμανή, ναζί. Τώρα ξέρετε, αυτά τα έχουν σταματήσει. Δεν ακούγονται. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην μη προβλεπόμενη από πολλούς αντίσταση των Ουκρανών. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ουκρανοί αντιστέκονται επί μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης οι πολύ σοβαρές κυρώσεις, οι διεθνείς, οι οικονομικές, που έχουν τεθεί στη Ρωσία, ξαναβάζει σε δεύτερες σκέψεις ίσως το καθεστώς του Πούτιν, ότι δεν μπορεί να ζητάει τα πάντα όσα ζήταγε, δεν μπορεί να έχει μαξιμαλιστικούς στόχους. Τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής αυτό παρατηρείται και έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαρά μας. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,